Ο Λουκάς Καστρουνής, κυρίες και κύριοι, είναι κοντά μας. Είναι ο μοναδικός ροδίτης δάσκαλος του Wing Chun. Τον καλησπερίζω, τον ευχαριστώ που δέχτηκε να μας μιλήσει για το Wing Chun και θα ήθελα να του δώσω το λόγο να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό που παρακολουθούν και οι τηλεθεατές μας αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τιμή μου να είμαι στο κανάλι σας και είναι η μοναδική ευχαρίστησή μου να μιλήσω για το Wing Chun, το οποίο το ξεκίνησα να το σπουδάζω από το 1992. Τελείωσε εμπνευματικά όταν βρέθηκα στην Αγγλία. Παρέμεινα για το Wing Chun. Και το Wing Chun, ενώ έχει τη φήμη ότι είναι για μια πολεμική τέχνη, παραμένει να είναι, αλλά έχει πάρα πολλά άλλα κοινά τα οποία ενδιαφέροντα για τον άνθρωπο, όπως την ανάπτυξή του σαν άτομο στην υγεία, για την καταπολέμηση του στρες και του άγχους. Και επίσης είναι ένα πολύ διασκεδαστικό, όμορφο σύστημα, το οποίο σε βοηθάει να αντιδράς κάτω από καταπιεστικές συνθήκες. Είτε αυτές είναι εγκεφαλικές πιέσεις, είτε είναι αυτές άγχυτα που μπορεί να το πούμε κάποια φασαρία. Καλύπτω από το χέρι, όπως έχει γυρίσει, καλύπτω. Στην περίπτωση για να γυρίσω, υπάρχουν κι άλλοι. Το βλέπεις το σώμα όπως είναι. Όπως φαίνεται το ψώμα, η επόμενη κουνιά από εδώ νομίζω έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Αλλά στην προπόνηση τώρα λίγο παραπάνω για να γυμνάσουμε το σώμα και το μυαλό και να κρυπτέσουμε τις καταστάσεις μια θέση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, ένα εξαμηνέσιο, το λέμε. Μια θεωρητική κατάσταση εξετάζουμε σε διαφορετικά σημεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μια γωνιά απάνω, boom, back. Αλλά πρέπει να γίνει με αυθορμητισμό χωρίς σημαίνες φάσεις. Θα πάω και θα πολεμήσω έτσι τον δρόμο, όχι. Αλλά να μαθαίνει τώρα εδώ πώς να αντιδρώ, να έχω τα δύο χέρια τις ενέργειες και το central line, την γραμμή που το Wing Chun βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Ο περισσότερος κόσμος δυστυχώς πηγαίνει να μάθει μια πολεμική τέχνη για να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις ανασφάλειές του. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι έχουμε τις ανασφάλειές μας. Το Wing Chun, το πρώτο πράγμα βασικό που είναι, ας εξαιρέσουμε τις μπουνιές, τις κλωτσές και τις ασκήσεις, θα ήθελα να σας, δείξω εδώ στην κάμερα, στο σεμινάριο που έκανε στη σχολή μου στη Ρόδο, στη Ρόδο Wing Chun, γράψαμε τι είναι το Wing Chun και βλέπουμε τα βασικά στοιχεία τα οποία είναι, βασίζεται το Wing Chun, στην ισορροπία. Όταν μιλάμε ισορροπία, μιλάμε ισορροπία του ατόμου στο σώμα και στο μυαλό, τα οποία πολλές φορές το μυαλό και το σώμα δεν συγκοινωνούν μαζί. Διότι το σώμα μπορεί να είναι σε κάποια αγώδη κατάσταση και να μπορεί να κάνει παραπάνω κινήσεις ή αντιδραστικές κινήσεις να παγώσει, ενώ το μυαλό κάτι φορές μπορεί να σκεφτεί διαφορετικά πιο γρήγορα. Πίσω από την ισορροπία του σώματος, το άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να δώσουμε σοβαρή έμφαση είναι το focus, η συγκέντρωση, η αυτοσυγκέντρωση σε αυτό που κάνουμε. Συνήθως βρισκόμαστε και βλέπουμε πάντα ότι κινείται και δεν βλέπουμε το τι δεν κινείται. Σε μία, αν το πούμε, κατάσταση επιθετική, βλέπεις το χέρι να έρχεται πάνω σου εάν το δεις. Συνήθως όμως ακολουθεί και ένα πόδι, πίσω ακολουθεί μια κεφαλιά και ακολουθεί το άλλο χέρι. Και στο Wing Chun τα δύο πράγματα βασικά που παίζει ρόλο είναι η συγκέντρωση, να βλέπεις τα πάντα με ηρεμία και η κατάστασή του που με τον τρόπο εκπαιδεύσεως που του δίνουμε στο ρόδος Wing Chun είναι ότι να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει την γαλήνη με τον εαυτό του και να εμπιστευτεί τον εαυτό του για αυτό που κάνει. Όταν αυτά τα δύο περαστούν μέσω σύστημα του ανθρώπου με τις ασκήσεις, η οποία είναι η πρώτη φόρμα, το Shulin Tao, που πολύ συνήθως όταν τη βλέπεις τη φόρμα, έχει αυτή την κίνηση που βασίζεται στη διαιτητική γραμμή και σε ευθείες κίνησης. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί καθόλου να χαρακτηριστεί καθόλου σαν πολεμική τέχνη. Είναι μια προσωπική επεξέργαση του ανθρώπου να μπορέσει να ενεργοποιήσει τους αγώνες του, τους γοφούς του, τα πόδια του, να πάει μπροστά, να πάει πίσω. Μετά είναι ο συγκλονισμός σχεδόν ποδιών και του μυαλού. Οι φόρμες και οι ασκήσεις μας είναι σε αυτό το σημείο. Όταν αυτά τα τρία περαστούν μέσα από τον εγκέφαλο στο σώμα, το σώμα πια αρχίζει και αντιδρά αυτόματα, μόνο του, χωρίς τη σκέψη.
Και τελικό και βασικό το κουιντσό για μένα έχει τη ροή. Η ροή είναι από τη μία κίνηση στην άλλη σαν το νερό. Δεν είναι σταθεροποιημένε κινήσει, δηλαδή να σταματήσει ένα μπλοκάρισμα ένα χτύπημα. Είναι δύο κινήσει μαζί, συνεχόμενε, είτε μπορεί να είναι με τα πόδια ή με τα χέρια. Οπότε για μένα στην απάντηση που θα ήθελα να σα δώσω για το κουιντσό είναι ισορροπία, συγκέντρωση, συγχρονισμό, ροή. Μάλιστα. Από ποια ηλικία μπορεί να έρθει κάποιο και να κάνει κουιντσό, ή δεν υπάρχει. Κατά την προσωπική μου γνώμη. Μάλιστα. Σαν πατέρα θα μιλήσω και όχι σαν κουιντσό δάσκαλο. Τα παιδάκια, το σώμα του δεν έχει αναπτυχθεί αρκετά. Σε μία ηλικία, ένα παιδί 12-13 χρονών, νομίζω ότι ακόμα το σώμα του δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα δεν μπορεί να του μιλήσουν για μια ισορροπία σώματο, σωστή ακόμα. Μπορεί να παίξει, μπορεί να κάνει, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι για μικρά ή για μικρές ηλικίες παιδιά. Αν είμαστε στην Κίνα που έτυχε να βλέπει τον παππού, τη γιαγιά, τον πατέρα να κάνει κουιντσό, θα παίξει δίπλα. Οπότε είναι ευκολονόητο ότι θα παίξει χωρίς να κάνει. Δυστυχώς εδώ θα έρθει και τη μαμά και ο παπάς να του πει να μάθει αυτοάμυνα. Δυστυχώς αυτό είναι καταστατικό. Διότι του βάζει κατευθείαν να μάθει να παλεύει. Ενώ στην ουσία είναι να μάθει πώς να είναι ήρεμος με τον εαυτό του. Δεν έρχεται εδώ κάποιος για να μάθει να παλεύει στο δρόμο, λοιπόν. Ακριβώς όχι. Ειδικά στις δικές μου σχολές. Τη στιγμή το 2012 εφτιάξαμε το European Wing Association και είμαι ο πρόεδρος της σχολής αυτής. Έχω ενώσει όλες τις σχολές μου, οι οποίες βρίσκονται από Καναδά, Ιρλανδία, Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδα και Γαλλία. Βασικός μου σκοπός ήταν, αν και εγώ θα μιλήσω πολύ ειλικρινά στους τηλεθεατές σας, πήγα για το σκοπό της αυτοάμυνας και έμαθα Wing Chun. Στα χρόνια πάνω κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο η αυτοάμυνα. Ας πάρω την κάμερα μαζί σας και θα δείξω δύο πράγματα στη σχολή μέσα. Νομίζω κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα. Εδώ πέρα είναι στα αγγλικά, θα το εξηγήσουμε στα αγγλικά. Τι είναι τα Wing Chun sides effects, δηλαδή όταν παίρνεις ένα φάρμακο ή πίνεις στην πύρα. Άλλοι κλαίνουν, άλλοι γελάνε. Λοιπόν, στο Wing Chun το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι να καταλάβεις ποιος είσαι. Αντρέσαι ποτέσια. Να καταλάβεις τον οργανισμό του σώματός σου. Τα fitness, δηλαδή ο αθλητισμός, θέλω να το πούμε έτσι. Φυσική κατάσταση. Φυσική κατάσταση είναι του εγκεφάλου και η σωματική. Μετά υπάρχει το καθαρό, το natural coordination. Εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε πολλαπλές κινήσεις με το μυαλό και με τα χέρια. Και βασικότερα απ' όλα, να κρατήσουμε την νεανικότητα. Διότι Wing Chun, στην ακρίβεια λέγεται Wing Chun Kyun. Δηλαδή Wing Chun Kyun, Kyun είναι μια. Wing Chun, αν το μεταφράσουμε στα ελληνικά, είναι μια πανέμορφη άνοιξη. Πάντα νέος. Νομίζω ότι αυτές οι μεταφραστικές λέξεις φέρνουν ένα πολύ όμορφο σημείο στο Wing Chun, ότι πάντα νέος κρατεί την ενέργεια να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα, να προοδεύεις, να προχωρείς. Είναι ένα πολύ προοδευτικό σύστημα, όχι στερεότυπο, και βοηθάει υπερβολικά σε κάθε σημείο για νεαρά παιδιά. Θα προτείνω, ειδικά στις σχολές μας εδώ, ότι η απολυτία 16 χρονών και άνω θα είναι πολύ καλά. Δεν απολύπτω και 14-15, αναλόγως σωματικές τους και τις εγκεφαλικές του δυνατότητες. Μάλιστα. Παίζει ρόλο αυτός που θα έρθει εδώ να έχει αθλητικό στυλ που λέμε. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Δεν μπορεί να έχει παραπάνω κιλά και να κάνει Wing Chun. Ο καθένας μπορεί να κάνει ασχέτου ηλικίας, βάρους ή φίλου. Δύο πράγματα χρειάζονται. Να υπάρχει ο ενθουσιασμός, να θέλεις να ανακαλύψεις πραγματικά ποιος είσαι και τι μπορείς να κάνεις. Και αυτό που το κάνεις, να το κάνεις καλύτερα. Είτε αυτό που λέγεται Kung Fu, είναι μια παρεξηγημένη λέξη. Διότι Kung Fu στην ουσία είναι αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ κάνουμε Kung Fu. Δηλαδή κάνουμε σκληρή εργασία. Mm-hmm. Αυτή είναι η καθαρά μετάφραση του Kung Fu. Μια σκληρή εργασία. Και όταν γίνεται μια σκληρή εργασία πρέπει να είναι και διασκεδαστική. Πάνω από τη διασκέδαση είναι εκεί που βρίσκουμε τον δρόμο μας να φτιάξουμε και να περάσουμε ελλείμματα στο σώμα μας και στο κεφάλι μας και να γίνουμε κάπως καλύτεροι από ό,τι είμαστε πριν. Εάν κάνω εγώ αυτό, κάπου θα με κόψει. Και αν σε κόψει το φτερά, το κάτω τελείωσε. Και αν δεν σε κόψει, έχει το άλλο χέρι και έχει την άλλο το άλλο πόδι. Άρα,
Μηχανισμό του σώματος. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι αθλητής για να κάνει κουντσό. Αλλά σίγουρα θα του αναπτύξει τη στάμινα. Θα του φτιάξει καλύτερα την αντοχή του. Την αντοχή του, συγγνώμη. Την αντοχή του. Και αυτό γίνεται όχι με ασκήσεις καθημερινές που γίνονται να κάνει να τρέξει πάνω κάτω. Είναι με τις ασκήσεις, ειδικά το λεγόμενο τσισάο, το οποίο θα το δείτε αργότερα, που θα σας κάνουμε την επίδειξη. Είναι δύο άνθρωποι που κάνουν κινήσεις μεταξύ τους. Το βλέπουμε τώρα, συγχρόνως. Okay. Λοιπόν, και κάποια στιγμή είναι εκεί που γίνεται η αντοχή, να κρατάς την αντοχή σου και μπορεί να το κάνεις σε οποιαδήποτε ηλικία, ακόμα και 70 χρονών. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δηλαδή, που οι δύο αθλητές ασχολούνται με τα χέρια. Θα σου πω καλύτερα μαθητές. Οι δύο μαθητές, λοιπόν, που ασχολούνται με τα χέρια ο ένας με τον άλλον, είναι αυτό που λέμε ότι. Είναι το τσισαό, το οποίο εκεί μαθαίνεις αντανακλαστικές κινήσεις. Την ίδια στιγμή, οπωσδήποτε κάνεις και αντοχικές κινήσεις, αλλά και προσπαθείς να είσαι και οικονομικός. Όσο λιγότερες κινήσεις. Και λιγότερες και να είναι με ακρίβεια. Δηλαδή το Wing Chun δεν είναι απλώς μια πολεμική τέχνη, είναι μια πολεμική ακρίβεια. Με στρατηγική. Να μπορέσεις να αποφύγεις ό,τι έρχεται επάνω σου και να ανταποδώσεις. Για να μπορέσεις να βγάλεις εκτός τον αντίπαλο, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι κάτι πάντως το οποίο χρησιμοποιείται για δύσκολες καταστάσεις. Για καθημερινές δύσκολες καταστάσεις. Εκτός γηπέδων, εκτός και στο γήπεδο. Αθλητικών χώρων. Ναι. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιο πρωτάθλημα, δεν υπάρχουν αγώνες οι οποίοι γίνονται όπως συνήθως γίνεται σε όλες τις πολεμικές τέχνες τις οποίες γνωρίζουμε. Θα ήθελα να σας αναφέρω σε αυτό το σημείο. Ναι. Υπάρχουν δύο ειδών πολεμικών τεχνών. Οι αθλητικές και οι προσωπικές. Ωραία. Το Wing Chun είναι στη δεύτερη κατηγορία. Είναι για προσωπικές, για προσωπική μου ανάπτυξη. Το Wing Chun μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο, μέσα στο αεροπλάνο, μέσα στο λεωφορείο, σε ένα γήπεδο, σε ένα μπαρ. Οπουδήποτε κρυθεί σκόπιμο, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Και ένας αθλητής για μένα πιστεύω ότι είναι σε μια ηλικία μέχρι 30, 32, 34 χρονών. Εντάξει. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχω πέρασει αυτή την ηλικία κατά πολύ και παραμένω να το κάνω και γίνεται ακόμα καλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Θα το συνιστήσω στον καθέναν, ας το δοκιμάσει. Εκείνο το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση στο κουτσό εμένα ήταν ότι όταν πήγα στην Αγγλία δεν ήξερα τον δασκαλό μου, δεν ήξερα τι ήταν το κουτσό. Δεν είχα ιδέα. Ήταν μάλιστα το όχι τόσο πολύ αναπτυγμένο στον κόσμο. Και έμαθα, ήμουν τυχερός μπορώ να πω, διότι συνάντησα να προπονηθώ με το μεγάλο μάστερ, τον Wang Xiaolong, ο οποίος ήταν έτοιμο να είναι και ο δάσκαλος του μεγάλου Bruce Lee, και με τον Μενάρδο, ο οποίος ήταν ακριβώς μαθητής του Wang Xiaolong. Όταν πήγα εκεί δεν ήξερα τίποτα από αυτά. Οπότε είχα μια πολύ μεγάλη ελεύθερη εικόνα, είδα το σύστημα πώς ήταν, μου άρεσε, με καθήλωσε η φιλοσοφία του, η ιδεολογία του, ο τρόπος συμπεριφοράς του, οι οικονομικές του κινήσεις και βασικότερα πολύ η αποτελεσματικότητά του. Όταν πια κατάλαβα ότι γεννήθηκα σε αυτήν την οικογένεια του Wang Xiaolong, νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά τύχη για μένα. Εκείνο που θέλω να μεταφέρω στην Όδο είναι ότι μπορώ και έχω πια τη δυνατότητα να φέρω και να βοηθήσω οποιοδήποτε θέλει να φτιάξει καλό το Wing Chun του. Στην ουσία δεν θα ρωτήσω εγώ εκεί πέρα. Φεύγει.